Την ετήσια γενική του συνέλευση πραγματοποίησε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης. Στη συνέλευση συζητήθηκαν τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, όπως το μισθολογικό και το ασφαλιστικό, ενώ πραγματοποιήθηκε και ο απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρονιά που πέρασε. Τα θέματα που μας απασχολούν είναι πάρα πολλά. Πρώτο είναι το θέμα, βασικά αυτό που διεκδικούμε και είναι πάγια διεκδίκησή μας, είναι το 5% για το καθάριστο αποδοχών να κατατίθονται στην παιδεία. Ένα άλλο θέμα που μας καίει είναι ο ΕΟΠΗ, ο οποίος είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα οι ιατροί είναι 5.000, αριθμός πάρα πολύ μικρός, και ο δάσκαλος, ο χειρότερο αμοιβόμενος δημόσιος υπάλληλος, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και ούτε μπορεί να απευθύνεται σε ιδιώτες γιατρούς, όπως και για το θέμα το φαρμακείο δεν μπορεί να παίρνει φάρμακα αν έχει κάποια συνταγή από ιδιώτη γιατρό. Επειδή το μισθολόγιο μας είναι πάρα πολύ μικρό. Φυσικά τα προβλήματα δεν είναι μόνο τα μισθολογικά, είναι και το θέμα της αξιολόγησης. Οι εκπαιδευτικοί έχουν ταθεί υπέρ της αξιολόγησης. Το θέμα όμως δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι δεν θέλουμε να συνδεθεί με την μισθολογική μας εξέλιξη, επίσης να μην με την εφεδρεία. Στη Γενική Συνέλευση των Εκπαιδευτικών παραβρέθηκε και ο Αντιπρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας Χαράλαμπος Κόκκινος, ο οποίος τόνισε ότι η ΔΟΕ δίνει το δικό της αγώνα για την αναβάθμιση της δημόσιας δωρεάν παιδείας. Η μνημονιακή πολιτική, η πολιτική της λιτότητας και των περικοπών, έχει πλήξει τη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση και τους λειτουργούς της. Είμαστε η χώρα με τις ελάχιστες δαπάνες για την παιδεία, μόνο 2,7% του ΑΕΠ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε η χώρα που ο Έλληνας εκπαιδευτικός βιώνει μια πρωτοφανή οικονομική και επιστημονική υποβάθμιση. Τα ασφαλιστικά μας και συνταξιδοτικά μας δικαιώματα πλήττονται βάναυσα. Τούτη τη στιγμή καλούμαστε όλοι μας να διατηρήσουμε και την κοινωνική μας συνοχή και την ενότητα του κλάδου. Να διεκδικήσουμε μια καλύτερη παιδεία, και πρέπει να καταλάβουν οι κυβερνώντες, αυτοί που ευχόμαστε να προκύψουν μετά τις 17 του μήνα, και κατά την άποψή μας κακώς δεν υπάρχει κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και ευθύνη έχουν πολιτικά κόμματα για το γεγονός ότι δεν υπήρχε συμφωνία και είμαστε ένα αρκυβέρνητο καράβι σαν χώρα και τα προβλήματα τρέχουν. Θα πρέπει να καταλάβουν λοιπόν οι κυβερνώντες που θα προκύψουν μετά τις 17 του Ιούνιου ότι η επένδυση στην παιδεία είναι απάντηση στην κρίση.